Ελλάδος μία. Πού πάμε 6 τώρα, ώρες. Λέει ο Γιαννακίδης. Τι... Α, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ψηφίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να δει, στα εξάρχεια. Μάλιστα. Κώστα μου, την πατήσαμε και δύο. Ναι, δεν την περιμέναμε. Ο αρχισυντάκτης μας λέει πάμε στον Καμένο, εσύ είπες να πάμε στον Μπερμπάτο, τελικά πάμε Κωνσταντοπούλου. Έλληνα, πώς το λένε αυτό, ο Τσελίκας με κοστούμι, τον βλέπεις εκεί. Ναι, είναι μια από τις σπάνιες εμφανίσεις. Ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου, Έλληνα, πώς είναι, casual. Για μια... Casual chic θα το λέγαμε, σακάκι, τζιν. Casual chic από το άρρωστο ή από το κομψό. Να ξέρω. Να μου φαίνεται casual no chic. Υποτίθεται το τζιν σακάκι γιατί είναι ένα άνετο προσεγμένο ντύσιμο. Καμία σχέση με το άλλο το σύνολο, το θυμόσαστε. Υπάρχει ένας που χειρομονητάει. Όταν είχε πάει να ορκιστεί. Μια χαρά είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήσυχα. Ορίστε, να τη. Και ψιλοτάκουνο βλέπω, άμα τα που μπήκαμε στα... Ψιλοτάκουνο με τζιν πάντως... Είναι πλατφόρμες αριστερές και δεξιές. Ορθή παρατήρηση του κυρίου Γιάννη Κολοκυθά, θα παρακαλώ. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, θα περιμένει. Είναι στα εξάρχεια. Στα εξάρχεια, ναι. Θα κάνει δηλώσεις, τι λέτε. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή. Αποχαιρετήσουμε από τώρα, πούμε καλό μεσημέρι, δηλαδή. Αν πάμε στην διαδικασία. Μπορείς να κλείσεις το ερώτημα, θα σπάσει τη σιωπή της. Και τη διάρκεια. Να βάλουμε ένα στοίχημα για τη διάρκεια. Ψήφισε και ο κύριος Παπανδρέου όση ώρα ήμασταν σε διάλειμμα, θέλω να σας πω. Αυτό τη δούμε τη δήλωση. Ξέχασε το. Ο Χαπ. Τι ψήφισε. Για μένα τα μεγάλα στοιχήματα είναι ότι έχει ψηφίσει ο Παυλόπουλος. Ναι. Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ που τον έκανε πρόεδρο ή Νέα Δημοκρατία που προέβλεπε. Ναι. Λοιπόν. Και τι ψήφισε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου, εγώ θα πάρω ρίσκο. Πασόκ ψήφισε. Πασόκ. Να το σπέντε, συμφωνεί. Μην το παίρνετε το ρίσκο. Γιατί εσύ. Και εγώ μην το παίρνετε το ρίσκο. Μην υπάρχει... το παίρνετε το ρίσκο. Ωραία, πρέπει να ακούσω την πολιτική. Κάτι αντισυστημικό είπε τη Φάγκελο προάλλες. Τα ψηφοδέλτια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι και λίγο. Τώρα ξέρει τι θα πει, δεν είναι όλα. Έτσι, θα τα μετρήσει ένα προς ένα. Έχουν γίνει διάφορα εφτράπελαδες σήμερα. Στην κυρία Γεννηματά έδωσαν λερωμένο ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Είναι άκυρο, είναι λερωμένο. Ναι, ναι, ναι. Είναι στον κύριο Θεοδωράκη δεν έδωσαν ψηφοδέλτιο του ποταμιού και νομίζω το καλύτερο θα το δούμε σε λίγο. Είναι την ώρα που ψηφίζει ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, με το που ρίχνει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο, αρχίζουν να χτυπάνε οι καμπάνες από την διπλανή εκκλησία, λες και είχε συνεννοηθεί με τον παπά. Δεν ξέρω τι ήταν στο τέλος της θείας λειτουργίας, γι' αυτό ίσως, κατάλαβες. Και χτύπησαν καμπάνες. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πάνω δεξιά βλέπετε στα εξάρχεια, ψηφίζει. Αυτή την ώρα είναι στο παραβάν. Σκέψου να έχει γίνει λάθος τώρα και να μην τις έχουν δώσει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ψηφίσει, δεν ξέρουμε. Ωραία, λαϊκή ενότητα. Σκέψου να έχει γίνει λάθος και να μην τις δώσουν στην Κωνσταντοπούλου λαϊκή ενότητα. Εάν δεν δώσουν στην Κωνσταντοπούλου λαϊκή ενότητα, θα έχουμε μεγάλη ιστορία. Τώρα όμως καθυστέρει, βλέπεις γιατί. Γιατί όλα τα ψηφοδέλτια. Μετράει αν τα έχει όλα. Μήπως μετράει αν είναι όλα, ναι. Να δει αν έχει τηρηθεί. Και τι θυμάται όλο ο συνδυασμός. Γιώργος Τσελίκας, ακούει. Ναι, με ακούτε, παιδιά. Εμείς ακούμε, εσύ μας ακούς. Λοιπόν, στο 5ο γυμνάσιο Εξαρχείων είμαστε. Τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου, το εκλογικό δικαίωμα το βλέπετε είναι ακόμα μέσα. Από έχει κόσμο εκεί. Μπορεί να μας κάνει και δηλώσεις. Εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και... Έχει ξένα μέσα. Δεν είναι κανένας ψηφοφόρος. Ναι, ναι, έχει πολλά. Πολλά. Είναι 7-8. Μπράβο. Από ό,τι βλέπω και φωτάμε μέσα. Μπράβο. Και εγώ είδα ξένα μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Που πέρασα από κάτι σχολείο. Καθυστερεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Βγαίνεται και το παραπάνω. Λοιπόν, έλα, εντάξει. Ναι, και έλα, εντάξει, αμέσως. Βγαίνει. Να το βγαίνει. Πάτε και έναν ήχο από κάτω. Ταρανά. Τι είπε. Τι είπε, Γιώργο. Κάτι από το μνημόνιο. Τέλος των μνημονίων. Ορίστε. Α, να το μας. Θα μας κάνετε κάποια δήλωση εδώ ή κάτω. Έξω. Πάμε κάτω στον άβλιο χώρο του σχολείου. Πήγαινε έξω, ναι, τώρα και μιλάς και πολλά. Και, ναι. Άντε. Γιατί θα ακούσεις κανένα τι είπατε τώρα και θα τρέχουμε. Λοιπόν, εν αναμονή της δήλωσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου, οπότε έχει ψηφίσει ο πρόεδρος, Δημοκρατίας, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μημά, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ψηφίσει. Είδαμε και την πρόεδρο της Βουλής. Λοιπόν, ετοιμάζεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αφού άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα, για να ακούσουμε τι θα πει τώρα για την επόμενη μέρα. Για το ο χαμός που βλέπετε είναι από τους συναδέλφους φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφους και οπερατέρ. Προσπαθούν βεβαίως, είναι δύσκολες στιγμές για τα ρεπορτάζ αυτά. Εμείς που τα έχουμε κάνει πολλά χρόνια. Έτσι. Είναι. Πες, Γιώργο.
Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, μας είπε πηγαίνετε κάτω και έρχομαι σε δύο λεπτά. Τα ακούσαμε. Κατεβαίνουμε κάτω στον άγριο χώρο του σχολείου. Ναι. Και έρχεται, είμαστε πάρα πολύ, όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, να κάνουμε μια φταξία, παιδιά, μια φταξία. Ελάτε. Όλοι. Στη σειρά, Γιώργο, στη σειρά. Where are you from, Al Jazeera? Al Jazeera. Από Al Jazeera, μάλιστα. Εδώ. Πες της που είναι να την πας για καφέ μετά. Θέλω να γίνεις... τώρα το μπλέξαμε. I am journalist Sky TV. Yeah. Nice to meet you. You? I'm Al Wenes from Al Jazeera. Πες την κοπέλα που είναι να πας για καφέ μετά. Ναι. Ας το λάβετε και επιβάλλετε. Ας το λάβετε να κάνει δήλωση. Λοιπόν. Τώρα περιμένουμε να κατέβει. Ναι. Εκείνη την εφταξία δεν βλέπουμε, Τσελίκα. Ξέρεις, σε λίγο θα έρθει το National Geographic να καλύψει τα ελληνικά πράγματα. Εντάξει, τώρα είναι η απαραίτητη αναμονή, να κατέβει, θα κατέβει λίγο πιο αργά, να στηθούν όλες οι κάμερες. Λοιπόν, να πάρω το σχόλιο των αντρών και να καταλήξω στην κυρία. Είναι εκλογές που τις κρίνουν οι γυναίκες αυτές, γιατί... Αφού είναι περισσότερες, πάντα. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Δημογραφικά, ναι. Δημογραφικά περισσότερες. Άρα όλες τις εκλογές. Ψηφίζουν 9 εκατομμύρια περίπου 800.000, 5 εκατομμύρια 650 είναι γυναίκες. Νέοι ψηφοφόροι είναι 108.000 και να ξέρουν οι νέοι, δεν βάζουμε ποτέ σταυρό. Ούτε κάνουμε like, ούτε dislike. Έτσι. Έτσι. Βάζουμε όπως είναι μέσα. Ναι, και δεν χρειάζεται και σάλιο. Διευθύνουμε φάκελο. Δεν χρειάζεται, έχει αυτοκόλλητο. Όχι όλοι. Δεν έχουν όλοι. Δεν ξέρεις. Τι δεν έχουν όλοι. Πάμε κάτω. Εκεί που πήγα. Είχε, εγώ έχω και την αίσθηση επίσης ότι πλέον τα παιδιά δεν επηρεάζονται από τους γονείς τους στο τι θα ψηφίσουν. Που παλιότερα ερχόταν ο πατέρας ή ο παππούς και έλεγε παιδί μου αυτό. Εξαρτάται, θα σου πω, γιατί παλαιότερα το παιδί περίμενε να διοριστείτε κάπου. Και του λέγε ο μπαμπάς θα ψηφίσει αυτόν για να τα καθαρίσουμε. Να σε βάλει ή ξέρω εγώ στην αστυνομία πόλεων, τι άλλο είχε ρε Πανούτσης που έχει ζήσει. Εννοείς ότι ήμουν χωροφύλακας. Όχι ρε, δεν τα θυμάσαι, χωροφύλακα, αστυνομία πόλεων, ποια ήταν η διαφορά. Η χωροφυλακή ήταν έφτανε μέχρι, έφτανε μέχρι τα σίδερα του, μέχρι τα νέα μπορείς στο ψυχικό, από το ψυχικό και πάνω. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντινού. Είμαστε έτοιμοι όλοι. Εγώ λοιπόν σας είπα ότι θα πάμε εκεί. Επειδή έχει ήλιο γι' αυτό. Πάμε στον ήλιο, πάμε στον ήλιο, στην μπασκέτα. Ανοίξτε παιδιά, ανοίξτε, πάμε. Τα πόδια παρακαλώ, πάμε. Τα καλύτερα γίνονται. Τέλος. Στον ήλιο, στον ήλιο. Εμμανιουέλ Καντ, ζω, άρα ταλαιπωρώ, έλεγε αυτό. Έτσι. Ναι, λοιπόν. Έλα, βάλτε γυαλιά ηλίου και πάτε, Γιώργο. Ναι, ναι. Πώς το είπε, Αντώνη. Και εγώ λοιπόν σας λέω, θα πάμε εκεί. Εκεί ακριβώς. Ζω, άρα ταλαιπωρώ, πάμε αλλού. Πάμε. Λοιπόν. Δεν μ' άρεσε. Παρακαλώ. Έτοιμοι όλοι. Είμαστε έτοιμοι και συνάδελφοι. Πάμε. Πάμε. Όταν είστε έτοιμοι, μου λέτε. Είμαστε έτοιμοι. Χρονόμετρο. Ξεκινήστε, παρακαλώ. Αυτές οι εκλογές γίνονται για να τεθεί ο λαός μας στο περιθώριο. Ο λαός μας όμως θα ακυρώσει τα σχέδια εκείνων που θέλουν για άλλη μια φορά να τον βάλουν στη γωνία, για άλλη μια φορά να του επιβάλλουν μνημόνια παρά τη θέληση, τη βούληση και την εντολή του. Ο ελληνικός λαός είναι αποφασισμένος, οι νέες γενιές γνωρίζουν ποιοι δεν τους πρόδωσαν και θα πάρουν αποφασιστική πρωτοβουλία και σήμερα και στις μέρες που έρχονται για να αποκατασταθεί η δημοκρατία στον τόπο μας. Can we say something in English for the Polish Press Agency, please? Yes.